Πλέον, πιστός στις εξαγγελίες του στα πλαίσια της ενημέρωσης των Δημοτών, αποφάσισε να, και ειδικά σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν και την καθημερινότητα, αλλά ακόμα περισσότερο την υγεία των Δημοτών, αποφάσισε να συνδιοργανώσει μαζί με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα γίνουν αύριο 24 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Και για να εξηγηθώ, αύριο το μεσημέρι, 1 η ώρα, στην αίθουσα του εργατικού κέντρου, από εξειδικευμένους γιατρούς, στα πλαίσια άλλωστε και του τριήμερου συνέδριου που έχουν εδώ στο Αμαλία, γιατί επέλεξαν την πόλη του Ναυπλίου για να διοργανώσουν το φετινό τους συνέδριο, θα ενημερώσουν εξειδικευμένοι γιατροί για τις πρώτες βοήθειες, τις σύγχρονες μεθόδους, πάνω σε ανθρώπινα ομοιώματα, πενιδωτές, και η ενημέρωση θα είναι βέβαια, θα αφορά μια διαδικασία η οποία τελικά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν γνωρίζουμε τον σωστό τρόπο να αντιμετωπίσουμε κάποιο περιστατικό, ότι σώζουμε συγχρόνως και μια ανθρώπινη ζωή. Άρα είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα, η ενημέρωση η οποία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στην αίθουσα του εργατικού κέντρου. Είναι ανοιχτή η προσέλευση, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει, άλλωστε και αυτό γίνεται, όπως προείπαμε, στα πλαίσια της ενημέρωσης των Δημοτών. Το απόγευμα, στο Αμαλία, σε 6.30 ώρα, οι επιφανείς καρδιολόγοι της χώρας μας, οι οποίοι συμμετέχουν και στο τριήμερο συνέδριό τους, θα μιλήσουν για το έμφραγμα του μυοκαρδίου, για την πρόληψη και όλα αυτά τέλος πάντων πρέπει να αποφεύγουμε ή τέλος πάντων να αντιμετωπίζουμε όταν υπάρξει μια τέτοια περίπτωση, είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, είτε σε εμάς τους ίδιους, είτε σε οποιοδήποτε άλλο. Άρα και αυτά, και αυτή είναι μια ενημέρωση πάρα πολύ σημαντική, που νομίζω ότι καλό είναι να την παρακολουθήσουν όλοι. Είναι ανοιχτή και εκεί για το κοινό αυτή η συνάντηση και επαναλαμβάνω για να ακουστεί άλλη μια φορά ότι μία δράση αφορά στις 1 η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα του εργατικού κέντρου και έχει σχέση με τις πρώτες βοήθειες και η δεύτερη 6.30 ώρα στο ξενοδοχείο Αμαλία, ανοιχτές και 2 συγκεντρώσεις και αφορούν το έμφραγμα του μυοκαρδίου και σχετικά ό,τι έχει σχέση με την καρδιά μας.